Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ιαννό. Οι εκδόσεις Ψυχογιός και ο Ιαννός σήμερα παρουσιάζουν το καινούριο βιβλίο της Τέσης Μπάιλα με τίτλο «Άγριες θάλασσες». Για το βιβλίο θα μιλήσει ο συγγραφέας Δημήτρης Στεφανάκης, ο απόγονος του ηρώα του βιβλίου Νίκος Χούμας, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει ο ηθοποιός Αυγουστίνος Ρεμούνδος. Πιάνο και τραγούδι Ματίνα Μιχαηλίδου. Τραγούδι Τάκης Κωνσταντακόπουλος. Τα βιβλία θα τα βρείτε μπροστά στην είσοδο του καφέ και η συγγραφέας θα τα υπογράψει στο τέλος της εκδήλωσης. Ας δούμε τώρα ένα βίντεο από τις εκδόσεις Ψυχογιός που αφορά το βιβλίο. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα σας. Μικρό παιδάκι ήταν ακόμα ο Μιλτιάδης όταν πρώτο μπήκε στο σκάφος. Συνήθιζε ο πατέρας τους να παίρνει και τα 5 αγόρια το από νωρίς μαζί για να μάθουν τη δουλειά. Μόνο την Ερασμία, τη μικρή του κόρη, άφηνε στο σπίτι με τη μάνα τους. Το καΐκι δεν είναι για του λόγου της, έλεγε πάντα, ακόμα και όταν μεγάλωσε αρκετά η Ερασμία και θέλησε μερικές φορές να τους ακολουθήσει. Η θάλασσα δεν κάνει για γυναίκες, δεν χωρατεύει. Εξηγούσε χωρίς να σηκώνει δεύτερη κουβέντα. Ύστερα, φορούσε το χοντρό του σακάκι και τον πλεχτό του σκούφο. Έκανε νόημα στα γόρια να τον ακολουθήσουν και έβγαιναν όλοι μαζί από το σπίτι για να κατέβουν στο λιμάνι. Μπροστά ο πατέρας και πίσω τα παιδιά. Έμοιαζαν παραταγμένοι σαν στρατιώτες, έτσι όπως έμπαιναν ο ένας πίσω από τον άλλον, ιεραρχικά, κατά σειρά ηλικίας. Ο Χριστόδουλος, ο μεγαλύτερος μπροστά, βημάτιζε ακριβώς πίσω από τον πατέρα, αντιγράφοντας σχεδόν το βηματισμό του. Και ακολουθούσαν ο Βαγγέλης, ο Μανώλης, ο Νίκος και τελευταίος ο μικρότερος, ο Μιλτιάδης, κρατώντας πάντα σφιχτά ένα μισοσκισμένο ψάθινο καλάθι με λίγο προσφάει για όλους. «Πρόσεχε, μικρέ, μην πέσεις και χυθεί το φαγί γιατί αλίμονό σου», του λέγε ο πατέρας του όταν τον έβλεπε να το πιάνει με τα μικροσκοπικά του χέρια. Ο Μιλτιάδης, νισταγμένος, έστερνε τα βήματά του πίσω από τα αδέλφια του, αξιμέρωτα ακόμη για να κατέβει μαζί του στο λιμάνι. Σε όλο το δρόμο κοιτούσε το φιδογυριστό καλτερίμι μην τύχει και σκουντουφλήσει και ρίξει κάτω το πολύτιμο περιεχόμενο του καλαθιού. Δεν θα ήταν καλά-καλά ούτε 4 χρόνων. Συχνά έμενε αρκετά μέτρα πίσω από τα μεγαλύτερα αδέλφια του, ανήμπορος να ακολουθήσει τον ταχύδια σκυλισμό τους. Αρκούσε τότε μια αγριεμένη φωνή του πατέρα του για να τον ξυπνήσει και να αρχίσει να βαδίζει με όσο μεγαλύτερες δρασκελιές μπορούσε. Κατάφερε να τους φτάσει και να πηδήξει μέσα στο καΐκι τρέχοντας σχεδόν, όταν ο πατέρας είχε ήδη λύσει τους πρώτους κάβους και άναβε τη μηχανή. «Δεν αφήνεις το μικρό εδώ μαζί μου, βρε άντρα μου», ζητούσε τις περισσότερες φορές η Σοφία, όταν του κούμπωνε τη χοντρή ολόμαλη ζακέτα, ετοιμάζοντάς τον. «Κρύο σήμερα, θα πουντιάσει το δόλιο και είναι μικρό και φυλάστενο», έλεγε και χαμήλωνε όλο τρυφερότητα τη φωνή της για να κανακέψει το στερνοπούλι της. Μα ήταν αρκετό ένα νεύμα του αντρίκου όλο από δοκιμασία όταν εκείνος φορούσε το σκουφί του για να μην ανοίξει ξανά το στόμα της.
Μόνο χάιδευε τα μαλλιά του γιού της, λυπημένη, επειδή δεν μπορούσε να τον κρατήσει μαζί της εκείνα τα πρωινά που η υγρασία και το κρύο θέριζαν το νησί. Ο Αντρίκος ήταν στοργικός σύντροφος και καλός πατέρας. Παράπονο η Σοφία δεν είχε κανένα. Στα θέματα αυτά όμως δεν έπαιρνε δεύτερη γνώμη. «Κουμάντο, κάμω μόνος μου γυναίκα. Τα παιδιά από νωρίς μαθαίνουν τη δουλειά όπως και τα γράμματα. Άμα τα αφήσεις, άχρηστα βγαίνουν, χαραμουφάικα. Και η θάλασσα θέλει χέρια και όχι ατρούχη στους μαντραχαλάδες». «Μα Αντρίκο μου», ψέλιζε σχεδόν η Σοφία. Χωρίς να ακούει τις αντιδράσεις της όμως, ο άντρας της συνέχιζε να μιλά. «Και μη φοβάσαι, τα παιδιά για να μεγαλώσουν και να γίνουν καλοί άνθρωποι, δύο πράγματα χρειάζονται. Αγάπη και δουλειά. Του λόγου σου τους δίνεις την αγάπη. Περίσσια μάλιστα και τα κακομαθαίνεις», της είπε παριστάνοντας το θυμωμένο. «Άσε από μένα να μάθουν τη δουλειά, να με βλογούν στα γεράματά μου. Μόνο έτσι θα προκόψουν». Ο Μιλτιάδης ύστερα γονάτισε στην πρίμνη και έσκυψε προς τη θάλασσα. Με ανασηκωμένα τα μανίκια του όσους αγκώνες, βούτυξε το πανί μες στο κρύο θαλασσινό νερό και έπιασε να τρίβει όλο το βασανισμένο σκαρί. Τα χέρια του γέμισαν ακίδες από το ταλαιπωρημένο σώμα του καϊκιού. Αλλά δεν τον πείραζε. Τον ένοιαζε μόνο να το καθαρίσει από τη συσσωρευμένη φθορά του χρόνου. Να μοιάζει το αντίο ότι δεν είναι οριστικό. Μήπως τελικά με αυτόν τον τρόπο γίνει και πονέσει και ο ίδιος λιγότερο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα που είσαστε όλοι εδώ μαζί μας. Για άλλη μια φορά με τιμάτε με την παρουσία σας. Είναι κοντά πάρα πολύ φίλοι, πολύ καλοί άνθρωποι, έτσι άνθρωποι που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι κοντά μας ο κύριος ψυχογιός ο εκδότης. Θα ήθελα αν θέλει να πει δύο λόγια για μας. Παρόλο που είναι τραυματισμένος. Αγαπητές μου κυρίες και αγαπητοί κύριοι, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας απόψε εδώ. Και θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που μας δίνετε ευκαιρία να παρουσιάσουμε το βιβλίο της αγαπητής μου τέσης «Άγριες θάλασσες» και να ευχηθώ να βρει στις βιβλιοθήκες σας και στις καρδιές σας τη θέση που το αξίζει. Η τέση Μπάιλα εντάχθηκε στην μεγάλη ομάδα των συγγραφέων μας πριν από 3 περίπου χρόνια. Και αυτό είναι το τρίτο της μυθιστόρημα, «Οι άγριες θάλασσες». Διακρίνεται για την πυκνότητα της γραφής της και την περιεκτικότητα και στα μυθιστόρηματά της εμπλέκει πολλά άγνωστα ιστορικά στοιχεία στους περισσότερους από εμάς τους αναγνώστες. Επίσης, και στα 3 της βιβλία είναι έντονο το στοιχείο της θάλασσας. Και αυτό εξηγείται γιατί αφενός με κατάγεται από την Σαντορίνη και έχει γεννηθεί στον Πειραιά. Προφανώς εικάζω, δεν είμαι και βέβαιος. Αυτή... Έτσι είναι. Έτσι, το λέει η μαμά και η μάνα. Το λέει και η μαμά και η συγγραφέας, οπότε έτσι είναι. Για το βιβλίο θα σας μιλήσει ο συγγραφέας μας επίσης, ο Δημήτρης Στεφανάκης, τον οποίο και ευχαριστώ. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι το βιβλίο ασχολείται με έναν αφανή, συνηθισμένο άνθρωπο, ένα χαρακτήρα, τον οποίο κάνει μυθιστόρημα η κυρία Μπάιλα, αλλά ο οποίος υπήρξε πραγματικά και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο από τη θέση που είχε και έσωσε πάρα πολλούς ανθρώπους. Απόψε έχουμε εδώ και έναν εκ των απογόνων του, τον κύριο Χούτα. Όλη την οικογένεια. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, αλλά ο κύριος Χούτας θα μιλήσει και αυτός, θα μας καταθέσει τι ξέρει για τον ήρωα του βιβλίου. Επίσης ευχαριστώ και τον Αυγουστίνο Ρεμούντο, τον ηθοποιό που μας διάβασε και θα μας ξαναδιαβάσει τόσο ωραία. Και τελειώνοντας, αφού ευχαριστήσω τα βιβλιοπωλεία Ιαννός για τη φιλοξενία, εύχομαι στην τέση το βιβλίο να είναι καλοπούλητο και καλοτάξιδο. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Ευχαριστώ τις εκδόσεις ψυχογιός και την τέση που μου εμπιστεύονται
την παρουσίαση, σε αυτή την πρώτη επαφή του βιβλίου με το κοινό, σε ένα χώρο τόσο πλέον που έχει γίνει σχεδόν το σπίτι μου, όπως είναι ο Ιαννός. Τελευταία, πολύ συχνά έρχομαι και για άλλα πράγματα, πέρα από τα βιβλία τα δικά μου ή των φίλων μου. Ο κύριος Ψυχογιός βοήθησε πάρα πολύ στο να συνεχίσω από εκεί που σταματά. Είναι πραγματικά, όπως περιέγραψε, αυτό το τρίτο βιβλίο, μέρος μιας άτυπης τριλογίας που έχει όλα τα στοιχεία που συμβαίνουν με το πρόσφατο παρελθόν της χώρας μας, με τη θάλασσα και με πρόσωπα που θα θέλαμε να είχαμε γνωρίσει. Και πραγματικά συγκινούμε που είναι εκεί η κυρία Ελένη, γιατί πρόσφατα το διάβαζα το βιβλίο και είναι σαν να βλέπεις τον ήρωα φάτσα κάρτα μπροστά σου. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Ξεκινά λοιπόν λέγοντας ότι η Τέση κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο να κλείσει, υποθέτω ότι κλείνεις πλέον αυτό το κομμάτι των οικογενειακών αφηγήσεων. Πάντως, αν όντως το κλείνεις, το έχεις κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Θεωρώ ότι είναι μάλλον το πιο καλογραμμένο της σειράς αυτής. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη δυναμική του πρώτου, που ήταν το μυστικό, ήταν η ζάχαρη, που ήταν πραγματικά μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για όλους μας, και μετά το μπλε ουίσκι, αλλά νομίζω ότι εδώ βρίσκεις έναν τρόπο να αφηγηθείς την ιστορία που δείχνει πόσο πολύ έχεις προοδεύσει λογοτεχνικά. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που το διαπίστωσα μόλις πριν από λίγες μέρες, σε ένα κείμενο που πραγματικά μου δίνει την χαρά και την αισιοδοξία να περιμένουμε ακόμα κάτι καλύτερο από σε. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια συνεχής πρόοδο από εδώ και πέρα. Το βιβλίο είναι μια αιγαιοπελαγίτικη ακουαρέλα. Έχουμε μπροστά μας ένα Αιγαίο που δεν έχει ίσως το φως του Ελίτη, γιατί διαδραματίζεται σε πολύ σκοτεινά χρόνια της ιστορίας, αλλά είναι πραγματικά ένα βιβλίο που παίζει με τα αφηγηματικά χρώματα, παίζει με τα σχήματα που δημιουργούν οι άνθρωποι, τα σώματα, οι αποφάσεις τους, οι κινήσεις τους, η συμπεριφορά τους, και σε χρόνια, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ δύσκολα. Θα μείνω σε αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Ψυχογιός. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν πραγματικό ήρωα. Είναι παράξενο, γιατί μιλάμε για έναν μυθιστορηματικό ήρωα που είναι, στην περίπτωση αυτή, είναι ένας πραγματικός ήρωας. Και είναι ένας αφανής στρατιώτης, είναι ο άγνωστος στρατιώτης. Είναι αυτός που με τις μικρές μεγάλες πράξεις του κερδίζει πολέμους. Και αυτό που πραγματικά με συγκινεί περισσότερο είναι ότι ο συγκεκριμένος ήρωας δεν εξαργύρωσε με κανέναν τρόπο αυτή την περισσή γενναιότητα που επέβηξε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αντίθεση με άλλους που για μια συμβολική πράξη συχνά γίνονται ήρωες, γίνονται χαρακτήρες τους οποίους λατρεύουμε επί χρόνια και εξαργυρώνουν κάτι το οποίο ίσως να μην είναι τόσο σημαντικό όπως είναι αυτό. Να σας καταθέσω τώρα την αναγνωστική μου εμπειρία. Το βιβλίο κυρίως είναι ευλογημένο γιατί έχει πίσω του μια πλούσια ιστορία. Είναι μια ιστορία από αυτές που θες να διαβάσεις. Έχει πάρα πολλά επεισόδια, πολλούς χαρακτήρες. Εκτιλήσεται, όπως είπα, σε δύσκολα χρόνια και σε χρόνια που δίνουν σε ένα μυθιστόρημα αυτή την αγωνία, αυτό το suspense, αυτή τη βαρύτητα που έχουν τα λόγια της Θέσης σε πολλά σημεία του κειμένου. Και νομίζω ότι καταφέρνει να μας θυμίσει, να σχολιάσει με έναν τρόπο αυτό που συμβαίνει σήμερα από την άλλη μεριά, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι σε πολλές σελίδες αυτού του βιβλίου ξετυλίγεται ένα προσφυγικό δράμα ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν από τα νησιά κοντά στη Μικρά Ασία, περνούν απέναντι,
ως πρόσφυγες, λίγο μου θύμισε αυτό που συμβαίνει από την αντίστροφη πλευρά αυτή τη στιγμή. Λίγο νομίζω ότι με κάποιο τρόπο η τέση σχολίασε, χωρίς ίσως να το θέλει, και αυτό που συμβαίνει σήμερα, αυτό που γινόμαστε εμείς πια οι άνθρωποι που υποδεχόμαστε το προσφυγικό δράμα ενός πολέμου. Στην περίπτωση εκείνη, και πολύ ωραία το περιγράφει η τέση, έχουμε ακριβώς, είναι για μια ακόμη φορά ο λαός μας μέσα από μια πολύ δύσκολη στιγμή, γίνεται πρόσφυγας, ένα μέρος αυτού του λαού, περνά απέναντι και μέσα από αυτό το, από αυτό το αλυσβερίσι των λαών, με έναν άλλο λαό που κατά κανόνα δεν είμαστε σε πολύ καλές σχέσεις, νομίζω ότι κυριαρχεί και νικά ο άνθρωπος. Δεν θέλω να μιλώ συνέχεια και θα ήθελα, αν μπορούσαμε να διακόψουμε με ένα απόσπασμα. Ο Μιλτιάδης άκουγε προσεκτικά τα λόγια της Ελένης. Πρώτη φορά άκουγε τη διήγηση μιας διαφυγής. Εκείνος είχε ζήσει πολλές, αλλά η ζωή του είχε αναθέσει να παίζει έναν άλλο ρόλο, πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό ίσως. Πάντως εντελώς διαφορετικό, και αφέθηκε να ακούει την Ελένη με περισσό ενδιαφέρον. Μέσα από το τσάκισμα της φωνής της, είδε τον ασημόγλαρο του γυναικείου της φόβου να πετά προς τα κρογιάλια της θλίψης. Σκέφτηκε πόσο μικρό και εύθραυστο ήταν αυτό το νεαρό κορίτσι μέσα στον πόλεμο, πόσο ασήμαντος και τελικάτος είναι ο κόσμος μέσα στα καπρίτσια της ιστορίας, και για μια ακόμη φορά αναθεμάτισε την τύχη τους να έχουν γεννηθεί εκείνη την τόσο σκοτεινή περίοδο. «Και εσείς πήγατε εκεί να βρείτε τη βάρκα?» τη ρώτησε. «Ναι, πώς αλλιώς. Φύγαμε με ένα καλαθάκι και ένα μαχαίρι στο χέρι, δήθεν πως πάμε να βρούμε κάτι να φάμε. Βάλαμε το λοιπόν κάτω το μονοπάτι, μπας και σωθούμε. Γκρίζο και νοτερό μας φαινόταν, και σέλαμπε ο ήλιος στον ουρανό. Στον δρόμο μας ρωτούσαν οι γνωστοί μας για πού το βάλαμε. Ανάστατοι με την είδηση ότι θα έφταναν οι Γερμανοί, όλοι είχαν βγει στους δρόμους και έτρεχαν πανικόβλητοι να σώσουν ό,τι μπορούσαν. Πολλοί έφευγαν με όποιο μέσο υπήρχε. Έδιναν όλα τους τα υπάρχοντα για να περάσουν στην ξένη χώρα. Η πείνα είναι μεγάλη, τους λέγαμε, και πάμε να μαζέψουμε κανένα χόρτο. Μα εγώ το μαχαίρι το είχα πιότερο μέσα στην ψυχή. Και έτσι και ερχόταν κανείς να μπει στο δρόμο μας, θα του βγανα τα ντερά του». Γέλασε ο Μιλτιάδης, σαν άκουσε την Ελένη να μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο και ο Μαστρογιώργης και τα χώρια. Μια ματιά όμως άμα χεριά της σταματίας τους έπληξε σαν κεραυνός και σταμάτησαν. Και φτάσαμε στο ραντεβού. Κι άφαντη ήταν η βάρκα. Ακόμα δεν είχε φανεί. Αγωνία μεγάλη μας έπιασε. Κι αν μας παρατούσαν εκεί και δεν έρχονταν οι ευλογημένοι να μας πάρουν. Κι αν κάτι συνέβη και το μετάνιωσε ο κ. Μιχάλης. Αν φοβήθηκε. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος. Γιατί να βάνει στον τορπά το κεφάλι του κανείς για μας. Μα σε λίγο έφτασε. Και μας έφυγε η ταραχή. Μας έβαλε μέσα, έριξε και μια κουβέρτα από πάνω και μας σκέπασε. Γιατί είχε καταδιώξει γερμανικές σε όλη τη θάλασσα. «Αχ, να μη βγάλετε», μας είπε. Άρχισαν έπειτα σιγά σιγά να κάνουν κουπί άντρες, και έτσι θέλησε ο Θεός και βγήκαμε από το λιμάνι. Κουκουλωμένες εκεί μέσα και κρυμμένες. Ο φόβος μας μέχρι να φτάσουμε δεν λέγεται. Το στομάχι μου ανακατευόταν από το κύμα και η μυρωδιά της ψαρίλας μέσα στη βάρκα έκανε το κεφάλι μου να γυρίζει. Η μάνα ταλέπορη δεν μιλούσε. Κατακίτρινη σαν το φλουρί είχε γίνει κι αυτή. «Θυμάσαι, μάνα?» «Αν θυμάμαι», λέει. «Ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα, κόρη μου», είπε σταματία και κούνησε το κεφάλι της. «Τα σωθικά μου βγήκαν ώσπου να καταλάβω πως φτάσαμε στην απέναντι όχθη. Από τη βάρκα βλέπαμε κάθε τόσο τα καταδιωκτικά. Γυρίζαν σαν τις ερηνίες μες στη θάλασσα, κακό χρόνο να έχουνε. Βεγγαλικά, φωτοβολίδες, ένα κακό μεγάλο. Έτσι και μας πιάνανε», συνέχισε η Ελένη. «Άστα αυτά τώρα. Μη τα λες. Άστα να φύγουν από το μυαλό σου. Μα κακό μόνο κάνουν, κόρη μου». Πετάχτηκε στα ματία και σηκώθηκε να φέρει κολοκυθόπιτα να προσφέρει σε όλους, θέλοντας να σπάσει το βαρύ κλίμα της συζήτησης. «Να σας βάνω από ένα μικρό κομματάκι με τον καφέ, να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Γλύκισμα σκέτο είναι». «Γίνεται καλή μάνα να φύγουν?» συνέχισε η κοπέλα. «Όσο θα ζω, μέσα στο νου μου θα είναι. Τα πλοία του εχθρού όλο και πλησίαζαν και έλεγα από μέσα μου, Παναγιά μου, βάνε το χέρι σου, για θα μας βρουν. Έτσι ξεμακρυσμένοι μες στο πέλαγος και άκλαυτοι θα πάμε, θα μας φάνε τα ψάρια. Κοκαλωμένες από το κρύο και το φόβο μας ήμασταν και δεν κουνούσαμε καθόλου το κορμί. Έτρεμε η ψυχή μου, μην πατάρουμε μέσα στα παγωμένα νερά. Τη νύχτα βάνει πολλά όνειρα του ανθρώπου.
Η σκοτεινιά είναι κακό πράγμα. Σταμάτησε για λίγο. Τα μάτια της είχαν υγρανθεί και οι διασταλμένες της κόρες τα έκαναν να φαίνονται ακόμα πιο μελαγχολικά. Γέμισε ξανά το ποτήρι της νερό και ήπιε μερικές γουλιές. Ύστερα σκέπασε την κανάτα με το κοφτό πετσετάκι και συνέχισε. Μια-δυο φορές περάσαμε από δίπλα τους και μέσα στο σκοτάδι δεν μας είδαν. Το νυχτερινό αγέρι ερχόταν από το νοτιά και έσπρωχνε απαλά τη βάρκα, μα το φιλοκάρδι μας έτρεμε. Οι βαρκάριδες σταμάτησαν το κουπί και μόνο το νερό ακούγαμε να περνά γύρω μας. «Παναγία μου», έλεγα από μέσα μου, «βάνε το χέρι σου να φτάσουμε με τα σωστά μας απέναντι». Μα η ώρα δεν περνούσε μέσα σκοτεινό από το πέλαγος. Ευτυχώς είχε μπουνάτσα. Ιδάλλως ούτε να σκέφτομαι δεν θέλω ότι θα γινόταν σαν έπιανε ο καιρός τη βάρκα. Αν εμπατάραμε μέσα στα παγωμένα τα νερά. Άκουγα την καρδιά μου και φοβόμουνα πως ο χτύπος της θα ακουστεί μέσα στο σκοτάδι και το ταξίδι δεν έλεγε να τελειώσει. Το πόλεμο αυτό η γενιά η δική μου δεν τον έζησε, αλλά ήταν σαν να τον έζησε και θυμάμαι πολύ συχνά οικογενειακές αφηγήσεις που αφορούσαν εκείνα τα ταραγμένα χρόνια. Ξανά έζησα με την ίδια συγκίνηση αυτή την μεγάλη περιπέτεια του ελληνικού λαού αλλά και της Σιφηλίου μέσα από αυτό το βιβλίο. Και πραγματικά όταν τελείωσε έμεινα 2-3 μέρες χωρίς να θέλω να περάσω σε κάτι άλλο. Ήθελα έτσι να μείνω με τον απόϊχο της αυτής της ιστορίας. Πέρα όμως από το συναισθηματικό κομμάτι, θέλω να μείνω και σε δύο στοιχεία που με εντυπωσίασαν και έτσι θα τεκμηριώσω και τον ισχυρισμό μου ότι πρόκειται για το πιο καλογραμμένο βιβλίο. Σε πολλά σημεία αναζητάς από τον συγγραφέα να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στη γλώσσα. Το είδα πάρα πολύ αυτή τη φορά στην τέση, σε σημεία δηλαδή που θα ήθελα μόνο με τη γλώσσα να πάει την ιστορία λίγο πιο πέρα, το κατάφερε και μου θύμισε κάποιες έτσι περίτεχνες σελίδες από μυθιστορήματα της γενιάς του 30, όπου βλέπεις τον συγγραφέα να αντλεί από το μεγάλο πηγάδι της ελληνικής γλώσσας λέξεις σπάνιες που έχουν τη σημασία τους. Ηχούν παράξενα τη στιγμή που τις διαβάζεις σε μια τέτοια ιστορία. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή η γλωσσική αγωγή της τέσης αυτού του βιβλίου. Θυμίζει, επαναλαμβάνω, έναν πάρα πολύ μεστό και φτασμένο συγγραφέα πια. Ένα δεύτερο στοιχείο που κάνει αυτό το βιβλίο σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο διαρθρώνει την πλοκή. Έχει μια ιστορία πολύ πλούσια, έτσι κι αλλιώς, με επεισόδια και πολλές στιγμές κρίσης που ανεβάζουν την αναγνωστική αδρεναλίνη. Όμως, εκείνο που με εντυπωσίασε πολύ και που το ψάχνω στα καλά μυθιστορήματα είναι ότι επεισόδια στα οποία θα μπορούσε να δώσει μεγάλη έμφαση δεν έδωσε. Και μου άρεσε ο τρόπος που πέρασε κάποιες. Συζητήσαμε κιόλας από τηλεφώνου κάποια πράγματα όταν το διάβαζα. Μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο πέρασε ορισμένα επεισόδια χωρίς να τους δώσει την απαραίτητη έμφαση, χωρίς να τα τονίσει. Και έτσι, με έναν παράξενο τρόπο, τα τόνισε περισσότερο. Δίνω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα σημείο, είναι γνωστό ιστορικά, οπότε δεν προδίδω κανένα μυστικό από το βιβλίο. Υπάρχει ένα σημείο που, εν πάση περιπτώσει, γίνεται η κατάληψη, η απελευθέρωση, η ιωνία απελευθέρωση της Σάμου από τον ήρωα, από τον πρωταγωνιστή του βιβλίου. Και εμείς που έχουμε διαβάσει σχετικά με αυτή την ιστορία, ξέρουμε ότι έρχεται και ένα άλλο ιστορικό κύμα, το οποίο θα είναι ανάποδο, είναι το αντιμάμαλο της ιστορίας. Περίμενα πάρα πολλές σελίδες να το δω και είχα παραξενηθεί, λέω, θα έχει κάνει λάθος, δεν μπορεί. Το πέρασε τόσο όμορφα, τόσο τεχνιέντος μέσα στην αφήγηση, που πραγματικά της έβγαλα το καπέλο. Εκεί μου φάνηκε ότι έδειξε μεγάλη μαϊστρία στο πώς έστησε όλη αυτή την ιστορία. Και πραγματικά είναι δύσκολο, γιατί όταν έχεις μια τόσο πλούσια ιστορία, συνήθως δεν ψάχνεις αφηγηματικά τεχνάσματα. Αφήνεσαι να υποφεληθείς απλώς από αυτά που σου δίνει
το κείμενο, από αυτά που ξέρεις, από όλα αυτά τα επεισόδια που έτσι κι αλλιώς το ένα θα ακολουθήσει το άλλο και θα δημιουργηθεί ένα εκ των πραγμάτων ενδιαφέρον μυθιστόρημα. Αυτά τα αφηγηματικά τεχνάσματα, αυτές οι πονηριές εντός εισαγωγικών της ΤΕΣ, έκαναν το μυθιστόρημα πραγματικά πιο απαιτητικό, έκαναν το μυθιστόρημα πιο ενδιαφέρον, πιο συναρπαστικό. Και το τελικό πρόσημο, το αναγνωστικό, είναι συν, μπορώ να βάλω και τρία συν, αν θέλεις, εμένω στο ένα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ, είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος, γιατί την τέση την παρακολουθώ από το πρώτο βιβλίο και έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Μου έχει εμπιστευτεί κάποια πράγματα και χαίρομαι όταν βλέπω έναν άνθρωπο που ζητά τη φιλική μου συμβουλή να προχωράει ακόμα πιο πέρα από αυτό που θα μπορούσα να τις πω εγώ ή από αυτό που θα μπορούσα να οραματιστώ για εκείνη. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτός ο ενθουσιασμός τον οποίο εκδηλώνω απόψε και έχω την εντύπωση ότι αυτό το βιβλίο θα αγαπηθεί γιατί πάντα πιστεύω ότι τα καλά κείμενα έχουν το δικό τους τρόπο. Πέρα από το γεγονός ότι βρίσκεται σε μια μεγάλη εκδοτική οικογένεια που ξέρει να στηρίζει τα καλά βιβλία, νομίζω ότι από μόνο του έχει το μυστικό. Εδώ θα μπορούσα να πεις ότι το μυστικό είναι το ίδιο το βιβλίο. Δεν είναι η ζάχαρη. Είναι το ίδιο το βιβλίο. Να πάμε σε ένα τρίτο ή σε ένα τρίτο απόσπασμα. Ναι, δεν χρειάζεται να μιλάω πολύ. Τα λέει όλα το κείμενο. Για τελευταία φορά είδε το συμπαγές σώμα του υποβρυχίου να κοίταται πληγωμένο μέσα στο σκοτάδι. Η ανάδυση είχε επιτέλους ξεκινήσει και το φως δεν έφτανε παρά μόνο λίγα μέτρα πιο κάτω. Η τελευταία ανάμνηση του θερμαστή από το στα 82 μέτρα βυθισμένο υποβρύχιο ήταν η ανοιχτή καταπακτή του πρυμναίου τμήματος από που διέφυγε και το υποβρύχιο να χάνεται μέσα στο σκοτεινό βυθό για πάντα. Δεν ξαναγύρισε να κοιτάξει πίσω του. Κάθε του κίνηση έπρεπε να είναι καλά ζυγισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγει την άσκοπη κόπωση. Άλλωστε, το εστιακό βάθος όλο και απομακρύνονταν από τα μάτια του και το φως πλέον δεν τον βοηθούσε. Βρίσκονταν και οι τέσσερις μέσα στην πηχτή σκοτεινιά του νερού και αναδύονταν. Ο Κέιπς ένιωθε την αγωνία του να κορυφώνεται. Γνώριζε πολύ καλά ότι ήταν εξαιρετικά σημαντικό να διατηρήσει μια χαμηλή ταχύτητα ανάδυσης. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συνέπειες θα ήταν ολέθριες. Η αναπνοή του μετατράπηκε σε ένα απελπιστικό μαρτύριο, καθώς ένα πνιγυρό σφίξιμο την περιόριζε. Αναδυόταν, ενώ την ίδια στιγμή ένιωθε να κατρακυλά στην άφη σου. Γύρω του απλωνόταν μια αλαμπής δυσίωνη σιωπή και ο ήλιγκος κυρίευε το μυαλό του. Κάθε του κίνηση ήταν επώδυνη. Πολύ σύντομα άρχισε να φοβάται ότι το τέλος ήταν πολύ κοντά. Αφέθηκε να ανεβαίνει, μην μπορώντας να αντιδράσει. Δεν είχε άλλα περιθώρια. Η ασφυκτική αίσθηση στο στήθος του γινόταν όλο και περισσότερο έντονη, στραγγαλίζοντας πρώτα απ' όλα τις ελπίδες του ότι θα τα καταφέρει. Δεν μπορούσε να υπολογίσει πόση ώρα είχε περάσει από τη στιγμή που βγήκε από το υποβρύχιο. Έμοιαζε σίγουρα με αιώνας. Είχε κουραστεί. Και τώρα, ύστερα από πολλή ώρα, θυμήθηκε ξανά την πληγή στο μυρό του. Μετεωριζόταν μέσα στην υγρή άβυσσο, ανίκανος να ορίσει τη μοίρα του. Κρατώντας ακόμα το φακό, κοίταξε προς τα πάνω. Ό,τι είδε όμως ξαφνικά μπροστά του δεν μπορούσε ούτε στα πιο φρικτά όνειρα να δει. Μέσα από τις αμυδρές ακτίνες φωτός, οι οποίες διατρυπούσαν αδύναμα το σκοτάδι, μπόρεσε να διακρίνει ένα ογκώδες κυλινδρικό αντικείμενο να κολυμπά ανέμελα σαν τεράστιος αβυσσαλαίος οργανισμός. Μια νάρκη ερχόταν προς το μέρος του. Για την ακρίβεια, εκείνος αναδυόταν με ταχύτητα κατά πάνω της. Ήταν ανήμπορος. Το τέρμα ήταν πολύ κοντά. Τον πλησίαζε διασκεδάζοντας με την αγωνία του. Δεν ωφελούσε ούτε να προσπαθήσει να κάνει την παραμικρή κίνηση και αφέθηκε να στροβιλίζεται στη δεινή δίνη της προσωπικής του μοίρας. Μακάρι να τελειώσουν όλα σύντομα, σκέφτηκε μόνο και προσπάθησε μάταια να θυμηθεί μια προσευχή. Πόσο ακόμα να πάλευε για να επιβιώσει. Άρχισε να σκέφτεται το παρελθόν του για να διώξει από τη σκέψη του το φόβο. Έφερε στο νου του την εικόνα της Εστίρ, να τον ζωγραφίζει, σκιτσάροντας με γρήγορες κοφτές κινήσεις, χαμογελώντας καθισμένη απέναντί του σε ένα παγκάκι. Είδε ξανά το μελιχρό φως του Λονδίνου να διαγράφεται στα καστανά της μάτια και σκέφτηκε την αγάπη τους και όλα όσα δεν είχαν προλάβει να ζήσουν. Και ύστερα ήρθε κοντά του το πρόσωπο της μητέρας του, να διαβάζει το αγαπημένο της βιβλίο, Τολστόι. Πόλεμος και ειρήνη. Αχ ρε μάνα, εδώ είναι ο πόλεμος. Και είναι σκοτεινός
και υγρός. Η ειρήνη δεν φαίνεται πουθενά. Ένα παράπονο σαν λυγμός ήρθε να προστεθεί στο βάρος της ανάσας του όσο πλησίαζε προς την άρκη. Μέσα στην ανάμνησή τους ξαναβρήκε τον πραγματικό του εαυτό και απελευθερώθηκε. Στη συνάντησή του με τις αναμνήσεις του θυμήθηκε ξανά με τι έμοιαζε η ζωή πριν από τούτη εδώ τη σφοδρή δοκιμασία. Αρκέστηκε να σκεφτεί πως όλα θα τελείωναν γρήγορα και θα επέστρεφε κοντά τους και να συνεχίσει την κατακρεματισμένη από τον πόλεμο ζωή. Και η σκέψη αυτή τον ανακούφισε. Έγινε βάλσαμο μέσα στην ψυχή του και τον γλύκανε. Άλλωστε, όλα τα αποθέματα ηρωισμού του είχαν πια εξαντληθεί και ο ίδιος ήταν πολύ κουρασμένος. Οι άνθρωποι γίνονται ήρωες όταν τους παρασύρει η ανάγκη, αλλά εκείνος ευχόταν πια να τελειώσουν όλα γρήγορα. Λέμε σήμερα ότι όλοι οι μύθοι πλέον έχουν καταγραφεί και ότι δεν έχουμε πια να διηγηθούμε τίποτα. Και ίσως γι' αυτό το λόγο επιστρέφουμε στην ιστορία με γιώτα κεφαλαίο και ψάχνουμε μέσα σε αυτή την τεράστια δεξαμενή γεγονότων, προσώπων, καταστάσεων, επεισοδίων. Ψάχνουμε να βρούμε το υλικό εκείνο που θα μας βοηθήσει να στήσουμε έναν κόσμο, να γράψουμε ένα μυθιστόρημα. Και τι είναι το μυθιστόρημα, κυρίες και κύριοι, είναι να μπεις σε ένα βιβλίο που να μπεις στην ατμόσφαιρά του, να οσμιστείς όλα αυτά που μπορεί να περιέχει ο μυθιστορηματικός κόσμος, που στην ουσία είναι η ίδια η ζωή, να ταυτιστείς με τους ήρωες, να γυρίσεις τη μία σελίδα μετά την άλλη μέσα σε μια κατάσταση αγωνίας, συγκίνησης, ενθουσιασμού, απογοήτευσης πολλές φορές, να ταυτιστείς με τα όνειρα, τις ελπίδες, τις δυσκολίες που συναντούν οι ήρωές του. Αυτό είναι ουσιαστικά το μυθιστόρημα στην απλή κλασική λαϊκή του μορφή. Και νομίζω ότι αυτό το χαρακτηρισμό μπορούμε να τον δώσουμε χωρίς καμία αμφιβολία, χωρίς κανένα βισταγμό στις άγριες θάλασσες. Ένα άλλο στοιχείο που, και έτσι θα κλείσω αυτή τη σύντομη εισήγηση στο μυθιστόρημα της θέσης, που με εντυπωσίασε, που δεν με εντυπωσιάζει πια βέβαια για να πω την αλήθεια, και γιατί δεν πιστεύω ότι η λογοτεχνία ξεκινάει μετά την έρευνα που θα κάνει κάποιος. Ωστόσο, αυτή η έρευνα φαίνεται μέσα σε ένα βιβλίο, καλός ή κακός, σε ένα τέτοιο βιβλίο που αφορά καταστάσεις που δεν έχουμε ζήσει, αφορά ανθρώπους που δεν έχουμε γνωρίσει, αφορά άλλες εποχές. Εκεί πρέπει κανείς να κάνει μεγάλη έρευνα. Και δεν είναι μόνο η έρευνα που έκανε η τέση για εκείνα τα χρόνια, είναι η έρευνα για έναν ολόκληρο κόσμο, αυτόν τον κόσμο της ναυτοσύνης που δεν τον ξέρουμε οι περισσότεροι από εμάς. Διαβάζοντας το βιβλίο, έμαθα πράγματα, επιβεβαίωσα κάποιες απορίες που είχα και είδαμε πόσο προσεκτικό τρόπο αναλύει ή αναφέρεται σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Είτε αφορούν μια βάρκα, είτε αφορούν το ανεμολόγιο, είτε αφορούν, εν πάση περιπτώσει, η τέση αποστήβησε πολύ σωστά τον ναυτικό κώδικα και τον έχει καταθέσει μέσα σε αυτό το βιβλίο. Πέρα δηλαδή από όλα τα γεγονότα, πέρα από την ιστορική ταύτιση που όφιλε να κάνει και την έκανε με αξιοθαύμαστο και ακριβή τρόπο, κατάφερε επίσης κάτι που δεν το συνηθίζουν και η γυναικεία γραφή δεν το συνηθίζει, γιατί είναι περισσότερο αντρικές δουλειές αυτές, με τις βάρκες, τους ανέμους και όλα αυτά. Το έκανε πάντως όπως θα το έκανε ένας θαλασσόλικος. Ένας άνθρωπος έμπειρος, άνθρωπος της θάλασσας. Θέλω να τελειώσω. Υποβάλλω. Ναι, σωστά, ήταν και από ναυτική οικογένεια. Θέλω να τελειώσω υποβάλλοντάς σου 2-3 ερωτήματα. Και μετά θα πεις ό,τι θέλεις. Το ένα είναι το εξής. Βλέποντας τώρα την κυρία Ελένη, για παράδειγμα, καταλαβαίνοντας ότι έχεις ζωντανό έναν ήρωα μέσα στο... Πόσο σε επηρεάζει,
σε βοηθάει ή σε μπλοκάρει το να έχεις πραγματικά πρόσωπα στο μυαλό σου? Νομίζω πως με μπλοκάρει σε έναν βαθμό. Ναι. Γιατί όταν έχεις απέναντί σου, όπως λες την κυρία Ελένη, να σε κοιτάει με τη συγκίνηση που με κοιτάζει τώρα και έχουμε περάσει μαζί κάποιες ώρες να μιλάμε για τον ήρωα όπως τον είχα εγώ στο μυαλό μου και όπως εκείνη τον έχει ζήσει, είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Θες να είσαι σωστά μέσα στην ιστορία όπως την έχει και εκείνη στο μυαλό της, έστω και αν νιώθεις ότι πρέπει να ξεφύγεις γραφικά. Νομίζω πως να είναι μια τροχοπέδια, αλλά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Επειδή είχα αρκετά συνεργασία, ιδιαίτερα με τον μικρότερο γιο της οικογένειας, τον Γιάννη το Χούμα, στάθηκαν δίπλα μου βοηθοί. Περάσαμε καλές και κακές στιγμές κατά την πορεία της συγγραφής. Οραματιστήκαμε όμως μαζί το βιβλίο και νομίζω ότι τελικά σε ένα βαθμό με βοήθησαν αρκετά. Σε βοήθησε. Ναι. Αυτό με τη γλώσσα που είπα προηγουμένως, έτσι που επισήμανα. Βλέπω σε πάρα πολλά σημεία του βιβλίου αυτό που σου είπα, δίνεις εξετάσεις και τις περνάς με άριστα. Δηλαδή, φτάνει κάποια στιγμή που ό,τι και να σου πούνε γύρω, ό,τι και να έχεις φανταστεί με στο μυαλό σου, χρειάζεται και ο τρόπος για να το διατυπώσεις. Και σε ορισμένα σημεία που είναι δύσκολα σημεία, που είναι τα περάσματα που λέμε σε ένα μυθιστόρημα, φαίνεται ότι το έχεις κάνει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό διαφοροποιήθηκε η τακτική σου, η συγγραφική? Πώς έγινε δηλαδή τόσο πολύ σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά για μένα ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη? Σου λέω, είναι κάποια σημεία, χωρίς να θεωρώ ότι τα προηγούμενα βιβλία δεν είχαν καλή γραφή, η γραφή δεν άλλαξε, ουσιαστικά η ίδια είναι. Απλώς είναι σε ορισμένα σημεία μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι έχεις εμβαθύνει τόσο πολύ στη γλώσσα. Ξέρεις, σήμερα, κακά τα ψέματα, επειδή ένας συγγραφέας γράφει, είμαστε σε μια φάση που γράφουμε ένα μυθιστόρημα κάθε 1,5 χρόνο, 2 το πολύ. Μερικές φορές ορισμένοι το θεωρούν πολυτέλεια τώρα να παίξουν τόσο πολύ με τις λέξεις. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή. Υπάρχουν κάποιες λέξεις μέσα που αποδίδουν με έναν τρόπο πολύ ακριβή αυτό που θες να πεις. Και κάποια σχήματα και ο τρόπος που συντάσσεις τις προτάσεις σου και δεν υπάρχουν αυτές οι καταραμένες επαναλήψεις που όλους μας ταλανίζουν, τους συγγραφείς. Αισθάνεσαι ένα πάρα πολύ συμπαγές κείμενο. Κοίταξε, αυτή η διαφοροποίηση, αν την πούμε έτσι, νομίζω πως γίνεται εντελώς ασυναίσθητα. Δηλαδή, εγώ δεν νιώθω. Όπως έγραφα το πρώτο βιβλίο, το δεύτερο, το τρίτο, νομίζω πως έτσι έφτασα και στο πέμπτο. Βέβαια, κάθε βιβλίο νομίζω ότι σου υπαγορεύει τον τρόπο που θα το γράψεις. Ναι, αλλιώς μιλάει κάποιο ήρωας, αλλιώς ήταν στο μυαλό μου σχηματοποιημένο ο Μιλτιάδης ο Χούμας, αλλιώς ήταν η Κατίνα στη Ζάχαρη. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Και μπαίνει στην ουσία του βιβλίου και νομίζω ότι αφήνεσαι και σε πάει το ίδιο το βιβλίο. Ναι. Και αυτό το τελευταίο που επίσης επισήμανα, υπάρχουν κάποια ανισόπεδοι αφηγηματικοί κόμβοι. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια επεισόδια που θα περίμενε κανείς ότι θα τα τόνιζες περισσότερο από όσο τα έχεις τονίσει. Και το γεγονός ότι δεν τα τόνιζες, επαναλαμβάνω, είναι στα σύν του μυθιστορήματος. Ήταν μια συνειδητή πράξη αυτή ή ήταν κάτι που σου έβγαινε μέσα από την μπλοκή, αισθανόσου ότι δεν μπορούσε, κλώτσαγε το κείμενο και σε πήγαινε μόνο του? Είναι κάτι ανάμεσα, ξέρω εγώ. Ναι, όχι, το κείμενο, αυτό που είπα στην αρχή, προηγουμένως, το κείμενο σε πάει μόνο του. Πάει. Και νομίζω πως έφτασα έτσι σε μια περίοδο που προσπαθώ να γράφω πιο επενεκτικά από ό,τι έγραφα ίσως στην αρχή. Που έμπαινα, συμμετείχα πιο πολύ ως συγγραφέας. Τώρα το βλέπω λίγο αποστασιοποιημένο το ζήτημα όλο αυτό και νομίζω ότι γι' αυτό γίνεται αυτή η διαφορά που βλέπεις. Πάντα υπάρχει ένα αρχιετυπικό ζευγάρι σε αυτά τα τρία βιβλία. Στη μία περίπτωση υπήρχε η Κατίνα με το Θέμελι. Με τον Μπλε Ουίσκι υπάρχει ο άνθρωπος που ουσιαστικά είναι ο πατέρας σου, έτσι είναι. Ναι. Και εδώ υπάρχει βέβαια ο Μιλτιάδης με την Ελένη. Είναι ένας τρόπος να ξεκινάς πάντα? Δηλαδή από εκεί ξεκινάς ή είναι κάτι το οποίο... Στην Κατίνα και το Θέμελι είχα στο μυαλό μου, δεν ξεκίνησα από εκεί, αλλά είχα στο μυαλό μου το ζευγάρι αυτό, γιατί αυτοί θα οδηγούσαν την ιστορία. Στο Whisky Blend, νομίζω πως έπαιξε μικρότερο ρόλο το ζευγάρι, δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Ναι, και είναι και κάτι που το επεσήμαναν και οι αναγνώστες, θέλουν περισσότερο κουτσομπολιό, ας πούμε, μέσα στο βιβλίο. Σε αυτό το βιβλίο, με τον Μιλτιάδη και την Ελένη, είναι τόσο πραγματικοί ήρωες, όπως είπαμε, που ήταν αδύνατον. Δηλαδή, όταν περιγράφεις την ιστορία της ζωής ενός ανθρώπου κάποια πολύ κρίσιμα χρόνια, δεν μπορείς να μην βάλεις μέσα τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή του.
Και μοιραία εμφανίστηκε το ζευγάρι πάλι στο βιβλίο. Ναι, όντως. Και παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας αυτής, νομίζω. Και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται, γιατί εδώ μαγειρεύεται από την αρχή ως το τέλος. Δηλαδή, αυτή η ένωση του ζευγαριού δεν είναι κάτι δεδομένο. Στην περίπτωση της Κατίνας, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο το είχα σαν δεδομένο ότι θα έφτανε κάποιος Θέμελης, ο οποίος θα μονοπολούσε τη ζωή της. Εδώ είναι ένα πράγμα το οποίο ξεκινάει και δεν ξέρεις αν θα καταλήξει τελικά. Ναι, γιατί ήταν άνθρωποι που ζούσαν μέσα στη φωτιά του πολέμου. Δεν ήταν, και μάλιστα όταν είπαν ότι θα πατριωθούν τέλος πάντων, ο αδελφός της αντέδρασε πάρα πολύ, γιατί υποστηρίζει ότι έπρεπε να κοιτάξουν τον πόλεμο, να μην κοιτάνε γάμους και τέτοια. Οπότε ήταν. Ναι, δεν ήταν κάτι σίγουρο ότι θα συνέβαινε. Βέβαια είναι εδώ η ίδια η κυρία Ελένη, θα μπορούσε να μας τα πει ήδη καλύτερα. Έχετε και ένα πολύ δωρικό στήσιμο σαν άνθρωπος και πραγματικά μου δίνει αυτή τη συγκίνηση που μου έδινε η φιγούρα που έφτιαξε η Τέση μέσα. Γιατί η Ελένη είχε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν φωνάζει μες στο μυθιστόρημα. Δεν φωνάζει καθόλου, δεν την ακούς. Είναι ένας ήρωας ο οποίος περνάει ακριβώς όπως σας είπαμε, μια δωρικότητα. Νομίζω ότι έχει καταφέρει, αν υποθέσουμε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι ένας τεράστιος πίνακας και σας έχει απέναντί σας και σας ζωγράφισε, το κατάφερε, έπιασε ακριβώς την καλύτερη σας στιγμή, πραγματικά. Το νιώθω και μου έβαζε και μια συγκίνηση ο χαρακτήρας που έφτιαξε για σας. Που προφανώς είναι κοντά σε αυτό που βλέπω και τώρα. Ξέρετε, εγώ γενικά είμαι λίγο βύσπιστος με τους ανθρώπους τους πραγματικούς. Δηλαδή, όταν βλέπω έναν πραγματικό άνθρωπο που θα μεταφερθεί σε ένα μυθιστόρημα, αισθάνομαι λίγο κάπως. Γιατί ξέρετε, η πραγματικότητα είναι ένα πράγμα, η λογοτεχνία είναι ένα άλλο πράγμα, η μυθοπλασία είναι ένα άλλο πράγμα. Εκεί τα μεγέθη αντιστρέφονται. Πολλές φορές αυτό που εκεί που πρέπει να βάλεις συν θα βάλεις πλην. Αλλά είναι παράξενο το βλέποντάς σας τώρα. Και επειδή έχω πολύ πρόσφατο το μυθιστόρημα, θα λέω πριν από 3-4 μέρες το διάβασα. Έτσι, μέσα σε 2 μέρες το διάβασα με μεγάλη. Και αυτό είναι επίσης ένα σύν. Δηλαδή, ένα βιβλίο που σε τραβάει να το διαβάζει. Μου λέει, να κάτσω, να καθόμουν. Ασχολήθηκα κατά πάνω να το τελειώσω γιατί μου άρεσε. Και ένα από τα στοιχεία ήταν ο δικός σας ο χαρακτήρας. Πάρα πολύ, πραγματικά. Να πω και κάτι άλλο. Επέλεξα επίτηδες το δεύτερο απόσπασμα που μιλάει η κυρία Ελένη, γιατί είναι τα λόγια της όπως τα απομαγνητοφώνησα σε μερικά σημεία. Ναι. Και ήθελα έτσι να τα ακούσει και η ίδια σήμερα. Παρ' όλα αυτά, επιμένω, είναι η πιο ισορροπημένη ηρωίδα. Αλλά προφανώς θα είναι και ο χαρακτήρας σας αυτός. Είστε πολύ. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι στα μυθιστορήματα που δεν φωνάζουν. Που δεν ακούς τη φωνή τους, που είναι, περνάει και στους διαλόγους και οι σκέψεις τους είναι χαμηλόφωνες. Αυτή είναι η μεγάλη λογοτεχνία, κατά τη γνώμη. Έτσι φτιάχνεται η μεγάλη λογοτεχνία, έτσι κι αλλιώς. Και οι ήρωες που μας βοηθούν να μην τους ακούμε και να μην τους ακούει και ο αναγνώστης, δημιουργούν τις πιο καλές σελίδες μέσα σε ένα μυθιστόρημα. Πέρα από το γεγονός ότι εμένα έτσι κι αλλιώς με συγκινούν χαρακτήρες σαν του Μιλτιάδη, δηλαδή πάντα. Πίστευα ότι στα δύσκολα χρόνια φαίνεται η μαγιά του ανθρώπου και η λεβεντιά του και ότι συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καλή συνέχεια. Κατά έναν περίεργο τρόπο τους ξεχνάει αυτός ο αναθεματισμένος κόσμος στον οποίο ζούμε, στον οποίο φτιάχνουμε μετά από ένα τέτοιο όλεθρο όπως είναι ένας παγκόσμιος πόλεμος, τους ξεχνάει για κάποιο λόγο το ότι τους βράβευσε. Και αυτό ακόμα είναι φοβερό. Το ότι έρχεται να σε βραβεύσει, να σε παρασημοφορήσει ο Εγγλέζος. Δηλαδή αυτή η Ελλάδα δεν υπήρχε για την Ελλάδα. Που επαναλαμβάνω, έτσι κερδίζονται οι πόλεμοι. Από αυτές τις μικρές πράξεις. Φαίνεται απίστευτο, αλλά αυτές οι αποστολές διαφυγής κερδίζουν έναν πόλεμο. Πολλές φορές μεταφέρονται άνθρωποι που είναι σημαντικοί για την εξέλιξη του πολέμου. Και είναι και απίστευτο το πώς το κάνει ένας άνθρωπος αυτό. Δηλαδή, όταν το διάβαζα το βράδυ, πριν κοιμηθώ, σκεφτόμουν πώς αισθανόταν αυτός ο άνθρωπος. Γιατί έχω ακούσει τέτοιες ιστορίες από άλλους και ξέρω ότι. Το φαντάζεσαι δηλαδή, ότι αν ήσουν στη θέση του, πώς είναι. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο να. Να προχωρήσεις.
Νομίζω, ναι. Πριν πείσω οτιδήποτε να μας πείσεις. Θα δώσουμε το λόγο στον Νίκο, το έχουμε. Θα ίσως δώσει και τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε. Γιατί εγώ έχω θέσει μόνο ερωτήματα. Όμως έχουμε κάτι ετοιμάσει. Έχουμε ετοιμάσει ένα τραγούδι. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντακόπουλος και η Ματίνα Μιχαηλίδου, που θα παρουσιάσουν ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για το καράβι αυτό, το Καϊκάκι 10 μέτρα, σε στίχους του Γιάννη Χούμα. Κύριε Τάκη. Καλησπέρα σε όλους σας. Ειλικρινά, η συγκίνησή μου είναι πάρα πολύ μεγάλη που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσους πολλούς φίλους, φίλες, συναθλητές και αγνώστους. Όταν πριν ένα μήνα με ενημέρωσαν ότι πρέπει να προλογίσω αυτό το βιβλίο, αισθάνθηκα πραγματικά ότι η συγκίνησή μου θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη και φοβόμουν ότι θα έλεγα τα μισά από ό,τι ήθελα να πω. Γι' αυτό απεφάσισα να σας τα διαβάσω. Να μας συγχωρείτε πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά ήθελα να σας δώσω την πραγματική εικόνα του βιβλίου αυτού. Εκ μέρους της μητέρας μας Ελένης και των αδελφών μου Ανδρέα, Χριστόδουλο και Γιάννη, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μας προς την Τέζη Πάιλα, η οποία εδώ και 2 χρόνια
έχει κυριολεκτικά αφιερώσει τη ζωή της για τη συγγραφή του βιβλίου «Άγριες θάλασσες» που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ιδέα να γραφτεί αυτό το βιβλίο γεννήθηκε όταν η Τέση και ο Δρόσος τον Οκτώβριο του 2013 επισκέφθηκαν στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά την έκθεση με τίτλο «Ενθυμήματα Μιλτιάδη Χούμα» που διοργάνωσαν ο Δήμος του Πειραιά, το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος και η Εταιρεία Αρχείου και Μελετών Μνήμες. Σε αυτή την έκθεση που κράτησε 7 ημέρες, παρουσιάσαμε ό,τι υλικό είχαμε συγκεντρώσει για 24 χρόνια γύρω από την ιστορία του πατέρα μας, για το καΐκι Ευαγγελίστρια και για το πλήρωμά του. Και λέω 24 χρόνια, γιατί η συγκέντρωση και η ταξινόμηση όλων αυτών των στοιχείων άρχισε μετά το θάνατο του πατέρα μου, τον Μάρτιο του 1989. Εδώ θα κάνω μία μικρή παρένθεση, που όταν ήταν η ζωή ο πατέρας μας και βλέποντας όλα αυτά τα μετάλλια και τους επένους που υπήρχαν, του λέγαμε να μας εξηγήσει περισσότερα από ό,τι ξέραμε και η απάντησή του πάντα ήταν «Αυτά τελείωσαν. Κοιτάξτε τι κάνετε εσείς πλέον» και δεν μας έλεγε τίποτα περισσότερο. Όταν λοιπόν η Τέση είδε την έκθεση, μας είπε «Μου αρέσει το θέμα. Να το κάνουμε βιβλίο». Δεν χρειάστηκε να το πολυσκεφθούμε. Γνωρίζω την Τέση και τον Δρόσο πάρα πολλά χρόνια και καταλάβαμε ότι θα γινόταν εξαιρετική δουλειά. Τα προηγούμενα βιβλία της, το παραμύθι της βροχής, το πορτρέτο της σιωπής, το μυστικό ήταν ζάχαρη και το ουίσκι μπλε ήταν η εγγύηση για μας. Η συμβολή η δική μας ως οικογένεια ήταν να παραχωρήσουμε στη Τέση ό,τι υλικό είχαμε. Το ημερολόγιο του 1943 του πατέρα μας, το βιβλίο του Άγγλου Ταγματάρχη Πάρης, δημοσιεύματα και σχόλια, φωτογραφίες και ένα σύνολο από 58 ελληνικά βιβλία και ελληνικά αγγλικά που μιλούσαν για το Ευαγγελίστρια, το πλήρωμά του και γενικότερα για το θέμα της διαφυγής 1941-1944. Περιλαμβάνονται λεπτομερώς στο τέλος του βιβλίου. Σε αυτά προσθέθηκε και η ζωντανή μαρτυρία της μητέρας μας, που 16-18 χρόνων τότε έζησε όλα αυτά τα γεγονότα που περιγράφονται στο βιβλίο. Και όλα αυτά με γνώμονα και κριτήριο να βγει ένα βιβλίο που θα είναι αντικειμενικό, αληθινό, χωρίς υπερβολές, για να μπορέσει να σταθεί στο πέρασμα του χρόνου. Τα πρόσωπα που αναφέρονται διατηρούν τα αληθινά τους ονόματα και οι καταστάσεις που περιγράφονται είναι πραγματικές και διαστευρωμένες από πολλές πηγές. Η δική μας επιθυμία ήταν με αυτό το βιβλίο να αναδειχθεί και να σωθεί μία ναυτική ιστορία του πολέμου 1941-1944 που κατά τη γνώμη μας δεν έπρεπε να τη σβήσει ο χρόνος. Το βιβλίο αυτό δεν μιλάει για υπερήρωες, ούτε για πολεμικά θαύματα. Είναι μία απλή ιστορία ενός καϊκιού, του καπετάνιου του και του πληρώματός του, που μπήκαν στο πόλεμο εθελοντικά. Το καϊκι αυτό και το πλήρωμά του δεν άλλαξαν τη ροή της ιστορίας. Εξάλλου, τι ρόλο θα μπορούσε να είχε ένα ταπεινό καϊκάκι μαζί με αυτό και άλλα καϊκια των οργανώσεων μέσα στη λέλαπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως έδωσαν αυτό που μπορούσαν. Δεν έμειναν στην ασφάλεια της απραξίας. Γιατί, επαναλαμβάνω, τα πληρώματα των καϊκιών μπήκαν στην πρώτη γραμμή του πολέμου εθελοντικά. Το Μάιο του 1941, η Ιταλική Μεραρχία Κούνεο κατέλαβε τη Σάμο. Μετά από λίγο διάστημα, ο Μιλτιάδης Χούμας παίρνει το καΐκι του, το Ευαγγελίστρια, και με δύο συγχωριανούς του, τον Γιάννη Χαχόλο και τον Ξενοφόντα Σπύρου, καταφεύγουν στην Κύπρο. Εκεί γνωρίζεται με τον Άγγλο Ταγματάρχη Πάρης, ο οποίος είχε εντολή από την κεντρική οργάνωση του Καΐρου Δύναμη Α να οργανώσει στην Ελλάδα ένα δίκτυο με καΐκια για να μπορέσουν να φύγουν από την κατεχόμενη Ελλάδα οι αποκλεισμένοι Έλληνες και σύμμαχοι για τη Μέση Ανατολή. Εκεί θα έμπαιναν σε πολεμικές μονάδες για να συνεχίσουν τον αγώνα.
Από την Κύπρο Πάρης και ο Χούμπας με το Ευαγγελίστρια, μαζί και ο Μανώλης Βερνίκος με το καίκι Άγιος Δημήτριος, πήγαν στο Τζεσμέ της Μικράς Ασίας απέναντι από τη Χίο. Εκεί ο Πάρης οργανώνει την υπηρεσία διαφυγή MI9 και σιγά σιγά άρχισαν να μπαίνουν σε αυτή και άλλα καίκια με τα πληρώματά τους. Συνολικά 24 καίκια έχουν καταγραφεί στην οργάνωση που έφεραν εις πέρα σε επικίνδυνες αποστολές διαφυγής. Ο Μιλτιάδης Χούμας έμεινε στην οργάνωση μέχρι το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση της πατρίδας μας, κάνοντας 65 αποστολές. Μαζί του συνήθως ήταν μηχανικός ο Γιάννης Κατσουλάκης και ναύτες ο Νίκος Αναγνώστου και Σταμάτης Καραμπλάκας. Εδώ μια μικρή παρένθεση θα κάνω πάλι. Ο Γιάννης Κατσουλάκης ήταν μετέπειτα θείος μου, γιατί ήταν αδερφός της μητέρας μου. Τιμήθηκε με τα ανώτερα αγγλικά παράσημα, αλλά ποτέ δεν μίλησε για αυτά ή για άλλα γεγονότα του πολέμου. Στο Τζεσμί γνώρισε την 16χρονη τότε Ελένη Κατσουλάκη, της οποίας ο πατέρας και τα δύο αδέρφια της ήταν στην ίδια οργάνωση και παντρεύτηκαν στη Σμύρνη εν καιρό πολέμου τον Απρίλιο του 1944. Αυτά τα γεγονότα περιγράφει το βιβλίο μαζί με άλλες βιογραφικές και οικογενειακές αληθινές ιστορίες. Παίζει, σε ευχαριστούμε όλοι μας από καρδιάς. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το συγγραφέα Δημήτρη Στεφανάκη και την γενικότερη συμβολή του και βέβαια τις εκδόσεις Ψυχογιός, γιατί σε αυτούς τους χαλιβλούς καιρούς που περνάμε εμπιστεύτηκαν αυτή την ιστορία. Με την ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου «Άγριες θάλασσες», θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιστορικούς και πολιτιστικούς φορείς της πατρίδας μας, γιατί πρόβαλαν και ανέδειξαν την ιστορία του καϊκιού και σήμερα οι επισκέπτες τους μπορούν να βλέπουν τη μακέτα του καϊκιού μέσα σε ειδικές προθήκες. Αναφέρομαι στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα, στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος στον Πειραιά, στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης στα Χανιά και στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε δύο αγαπημένους ανθρώπους που συνδέθηκαν στενά με την ιστορία του Ευαγγελίστρια, γιατί τη μετέτρεψαν σε ένα υπέροχο τραγούδι. Είναι ο Τάκης Κωνσταντακόπουλος και η Ματίνα Μιχαηλίδου που αποδίδουν εξαιρετικά το τραγούδι με τίτλο «Καϊκάκι 10 μέτρα». Το τραγούδι αυτό περιλαμβάνεται στο τελευταίο δίσκο του Τάκη Κωνσταντακόπουλου που έχει τίτλο «Συλλογή νούμερο 2» και μόλις κυκλοφόρησε. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιά και σας εύχομαι πάντα να είστε όλοι γεροί. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε να δούμε ένα βίντεο ακόμα από ετοίμαση οικογένεια του Μιλτιάδη Χούμα. Ξεκινάει η αποστολή.
Λαϊκά κι δέκα μέτρα στον αγώνα στη σκλαβιά. Βαγγελίστρια βοήθα για να φύγει κατά χρειά. Λιγώνει κατά Μιλτιάδης, Μαστρογιάννης μηχανή, Νίκος και Σταμάτης βήρα να ορτσάρουν το πανί. Νύχτα πέλαγα φουρτούνες, ο Αηλευθέρης οδηγός, στο ταξίδι να χαράξει το ανέσπερο το φως. Ο ασύρματος δουλεύει με τα συνθηματικά, το καΐκι ταξιδεύει ο Τετάρτης λευτεριά. Μόνη κατά Μιλτιάδης, Μαστρογιάννης μηχανή, Νίκος και Σταμάτης βήρα να ορτσάρουν το πανί. Μόνη κατά Μιλτιάδης, Μαστρογιάννης μηχανή, Νίκος και Σταμάτης βήρα να ορτσάρουν το πανί. Και τώρα η σειρά μου να σας πω δύο λόγια. Δεν θα μιλήσω πολύ γιατί τόσο ο Δημήτρης όσο και ο Νίκος ο Χούμας έχουν πει πάρα πολλά και για το βιβλίο και για την υπόθεση. Θα πω μόνο πως ξεκίνησε η δική μου περιπέτεια με τις Άγριες Θάλασσες. Όπως είπε ο Νίκος, είχα πάει στην έκθεση που έκανε ο Δήμος του Πειραιά στην Πινακοθήκη. Εντυπωσιάστηκα από τα εκθέματα που είδα εκεί, αλλά κυρίως από τον πίνακα που βλέπουμε εδώ πίσω μας, που έδειχνε πόσο μικρό είναι αυτό το καϊκάκι σε σχέση με την καταιγίδα του πολέμου. Ένιωθα, ίσως επειδή κουβαλάω πολύ θάλασσα μέσα μου, ένιωθα την ψυχή του αυτού του καραβιού μέσα σε αυτή τη δίνη τη σκοτεινή τη καταιγίδα του πολέμου. Εκεί είχα λοιπόν την ευκαιρία να μιλήσω με τον Γιάννη Χούμα, κυρίως το μικρότερο γιο του Μιλτιάδη, και να του ζητήσω να γράψουμε αυτό το βιβλίο. Ουσιαστικά να μοιηθώ μαζί του μέσα από τις διηγήσεις του σε μια σελίδα της ιστορίας, η οποία είναι από αυτές που δεν θα γραφτούν ποτέ σε ένα σχολικό εγχειρίδιο και κινδυνεύουν να χαθούν όταν σταματήσουν να υπάρχουν οι άνθρωποι που τη θυμούνται. Και γι' αυτό ένιωσα την ανάγκη να κάνω κάτι γι' αυτό. Αυτό που όμως με γοήτευσε στον άνθρωπο, στον Μιλτιάδη Χούμα, και με έκανε να αποφασίσω να γράψω αυτό το βιβλίο ήταν κυρίως η προσωπικότητά του και ο τρόπος που αντιμετώπιζε ο ίδιος όλη αυτή τη δράση που είχε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν όλα τελείωσαν. Το γεγονός ότι ποτέ δεν μίλησε στα παιδιά του γι' αυτό, στους φίλους του, στη γυναίκα του, όταν πήγαν μαζί να πάρουν το παράσημο από το Βρετανικό πολεμικό ναυτικό, μου έδειχνε έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε ό,τι έκανε κρυφώς γιατί ένιωθε ότι ήταν το μέγιστο χρέος και ότι μετά το ξεχνάει γιατί δεν χρειάζεται να το θυμάται. Έτσι αποφάσισα να γράψω αυτό το βιβλίο. Όποιος διαβάσει το βιβλίο θα δει ότι και στο βιβλίο αναφέρεται ότι δεν μίλησε ποτέ σε κανέναν για τίποτα από όλα αυτά. Προσπάθησα λοιπόν να καταλάβω ποιος είναι ο λόγος που κάνει έναν άνθρωπο να διαθέσει ό,τι έχει και δεν έχει, την ίδια του τη ζωή, το καΐκι του, για να κυναργώσει τις θάλασσες μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, μέσα στη δίνη του πολέμου, για να βοηθήσει ανθρώπους να φύγουν, να διαφύγουν προς τη Μέση Ανατολή. Άγγλους συμμάχους και Έλληνες αγωνιστές, και μετά να αντιθεί τη σιωπή και να μην μιλήσει ξανά γι' αυτό. Έτσι άρχισα να γράφω το βιβλίο αυτό. Ο Γιάννης Χούμας μου εμπιστεύτηκε ένα απίστευτο οργανωμένο αρχείο που έχει η οικογένεια του Μιλτιάδη Χούμα.
το οποίο κυριολεκτικά γέμισε το σπίτι μου με βιβλία, διάφορα πράγματα, αρχεία που είχε το αρχείο του. Ήρθε στο σπίτι όλο αυτό, μια ογκοδέστατη βιβλιογραφία, μαζί και ένας τεράστιος πονοκέφαλος, γιατί έπρεπε όλα αυτά να ταξινομηθούν και να μπουν σε μια σειρά, για να καταγραφεί όχι πλέον η ιστορία και τα ιστορικά γεγονότα τα ίδια, αλλά ο τρόπος που αυτά μπορούν ακόμη να μιλούν στους μεταγενέστερους. Αυτό που εγώ ήθελα να γράψω με αυτό το βιβλίο, να δώσω ίσως με αυτό το βιβλίο, είναι ότι η ιστορία μπορεί να γίνει κτήμα μας με πολύ απλά πράγματα, από πολύ απλά πράγματα, όπως είναι ένα μυθιστόρημα, και μέσα από εκεί να δούμε όλα τα συναισθήματα που μπορεί να δημιουργήσει όταν ο χρόνος περάσει. Ήταν πολύ σημαντική στιγμή για μένα όταν κράτησα στα χέρια μου το προσωπικό του ημερολόγιο, εκείνο το ημερολόγιο του 43 που βρέθηκε σε μια αποθήκη στη Σάμο, στο πατρικό σπίτι της οικογένειας στη Σάμο. Και εκεί μέσα διάβασα τις καταχωρήσεις του, οι οποίες ήταν γραμμένες με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, συνωμοτικά, έτσι, δηλαδή με μια αποστασιοποίηση. Δεν είναι ένα ημερολόγιο που όποιος το πάρει στα χέρια του θα καταλάβει ακριβώς όλα αυτά που γίνονταν. Είναι γραμμένο προσεκτικά, ίσως για να μην πέσει στα χέρια των εχθρών, δεν ξέρω. Πάντως για μένα ήταν πολύ συγκινητική στιγμή. Όπως επίσης και όταν απομαγνητοφώνησα πια όλα αυτά που μου είχε πει η κυρία Ελένη στο σπίτι της μια μέρα. Γιατί τότε έβλεπα ξανά να αναδημιουργείται όλος αυτός ο κόσμος, τόσο δύσκολος, το τραγικός κόσμος μπροστά μου και παράλληλα άκουγα τη φωνή του, τη φωνή που προφέρουν λέξεις όταν προφέρουν την αγωνία μέσα τους, γιατί η κυρία Ελένη τα είχε ζήσει και μπορούσε να μου τα πει με το δικό της τρόπο και τώρα τη βλέπω έτσι απέναντί μου και με συγκινεί πάρα πολύ που είναι κοντά μου σήμερα. Επίσης, ήθελα να πω ότι ήταν μια πολύ δύσκολη περιπέτεια όλο αυτό το βιβλίο για μένα. Μια περιπέτεια που συγγραφικά, όπως είπα και πριν, με περιόρισε σε ένα βαθμό, αλλά από την άλλη, ίσως έγινε και μια άσκηση γραφής για μένα, γιατί έπρεπε να ενταχθώ σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και να γράψω αυτά που είχα να γράψω. Και επειδή, όπως πάντα λέμε, δεν υπάρχουν προθέσεις όταν ξεκινάς να γράψεις ένα βιβλίο, για μένα υπήρχε μια σαφής αφετηρία η ζωή του Μιλτιάδη Χούμα σε αυτά τα ταραγμένα χρόνια του πολέμου. Αλλά από την άλλη, έβλεπα ότι έπαιρνε το βιβλίο μια διαχρονική χρειά. Ο κόσμος δεν άλλαξε όπως νομίζουμε. Οι θάλασσες παρέμειναν άγριες. Και μέσα σε αυτές υπάρχουν ακόμα συντρίμια, πάθη, ελπίδες που χάνονται. Και έτσι έβλεπα οι πρόσφυγες που στο δικό μου το βιβλίο πηγαίνουν στην Τουρκία και ζουν κάποια χρόνια, τους φιλοξενούνται από εκεί. Σήμερα είναι οι άνθρωποι οι ίδιοι που φιλοξενούν πάλι πρόσφυγες στα ίδια μέρη. Και όλο αυτό με συγκίνησε γιατί καταλάβαινα πόσο διαχρονικό μπορεί να γίνει ένα βιβλίο και πώς όταν ο άνθρωπος κοιτάξει μέσα στο παρελθόν του μπορεί να δει τη μοίρα του και τελικά να αντικρίσει και το μέλλον του. Αυτά είχα να πω με δύο λόγια για το βιβλίο. Για μένα ήταν μια μεγάλη περιπέτεια, όπως είπα. Χρωστώ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Χούμα που μου την εμπιστεύτηκε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη που ήταν κοντά μου συνεχώς σε όλα τα προβλήματα. Μου έλυσε πάρα πολλές απορίες και το έκανε όλο αυτό με πάρα πολύ αγάπη και ζεστασιά. Τον Νίκο το Χούμα τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Είναι φίλος μου χρόνια και υπάρχει ανάμεσά μας μια μεγάλη σχέση φιλίας και βαθιάς εκτίμησης. Ήθελα να ευχαριστήσω επίσης εκδόσει Ψυχογιός τον κύριο Θάνο που, αν και χτυπημένος, τι έχετε πάθει, δεν έχω καταλαβεί. Ναι, είναι σήμερα εδώ μαζί με τη Μάια για μια ακόμη φορά με την παρουσία του και πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και όλο το team των εκδόσεων Ψυχογιός για όλα αυτά που κάνουν για μένα, από την αρχή που δίνω ένα βιβλίο μέχρι που βγαίνει, την Αρετή Κολάτου που είναι η επιμελήτρια που στέκεται με πολύ αγάπη κοντά μου. Την Ειρήνη τη Γαβρέλα που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους ανθρώπους του Ψυχογιού, την Κλειώτη Τσαχαριάδη, την Πόπη τη Γαλάτουλα και την Αγγέλα Σωτηρίου για όλη αυτή τη δουλειά που κάνουμε μαζί μέχρι να βγει ένα βιβλίο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Τάκη Κωνσταντακόπουλο που ήρθε σήμερα να μας πει το τραγούδι αυτό, να τραγουδήσει ξανά μαζί μας το τραγούδι αυτό και τη Ματίνα Μιχαηλίδου. Επίσης, ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω όλους τους συγγραφείς που βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας, αλλά δεν θα πω τα ονόματα γιατί σίγουρα κάποιον θα παραλείψω. Τον Νίκο τον Γουλανδρή, τον μικρό μου φίλο τελοντούχο συνθέτη της μουσικής, που για μια ακόμη φορά μας εμπιστεύει και τη μουσική του για να ντύσουμε μουσικά το βίντεο του βιβλίου.
ανθρώπους που είναι πολύ κοντά μου και σήμερα βρίσκονται εδώ. Επίσης, μας θυμάμαι την παρουσία του ο Δήμαρχος Κερατσινίου και Τραπετσόνας, αν το λέω καλά, ο κύριος Βρετάκος, και τον ευχαριστώ πολύ που σήμερα είναι εδώ μαζί μας. Όλους εσάς που βρεθήκατε, φίλοι παλιοί, άνθρωποι που τους γνωρίζω χρόνια, άνθρωποι που έχω πολλά χρόνια να τους δω και τους ξαναείδα σήμερα, σίγουρα θα ξεχάσω κάποιον, θα δω ποιους άλλους έχω ζει. Ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον Ιαννό για τη φιλοξενία του πάντα και κυρίως την Κατερίνα τη Δημάκη, γιατί είναι ο άνθρωπος που υλοποιεί κάθε ιδέα μας εδώ μέσα, ό,τι και να ζητήσουμε. Αυτά. Τον Αυγουστίνο τον Ρεμούνδο, που... Είδες, το ξεχνά. Τον Αυγουστίνο τον Ρεμούνδο, ο οποίος σερακώνει πάντα τόσο ζεστά όλα αυτά, τους ήρωες με τα αποσπάσματα που διαβάζει. Τον καλό μου φίλο που θα επίσης θα ξέχναγα, τον Δημήτρη τον Στεφανάκη, διακεκριμένος διεθνός συγγραφέας, που με τιμά πάντα με την παρουσία του και τη φιλία του. Έναν άνθρωπο πολύ δικό μου, την Κώστια, που είναι πάντα κοντά μου, έτσι, για το ζεστό της χαμόγελο, θέλω να την ευχαριστήσω. Και όλους εσάς που σήμερα βρίσκεστε εδώ μαζί μου. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, κάτι να πούμε πάνω στο, για το βιβλίο, οτιδήποτε. Εσύ δεν θα ρωτήσεις ξανά κάτι? Εγώ θέλω να πάντα ρωτάς. Ένα πολύ μικρό αυτό που είναι καθαρά λογοτεχνία και μου άρεσε. Αφήνει μόνο την παράγραφη. Θα κλείσουμε με αυτό αν δεν θέλει κάποιος άλλος. Είναι ένα πολύ ωραίο σημείο. Στη γλώσσα των ήχων, βροχή σημαίνει σιγή. Εκείνη την ημέρα, ο Μιλτιάδης και οι σύντροφοί του για πρώτη φορά θα καταλάβαιναν πως μόνο μέσα στη σιγή μπορεί να ακούσει κανείς τον αληθινό συλλαβισμό των ψιθυρισμών να γεννιούνται μέσα του. Και η βροχή βοηθά να σιωπήσει κανείς και να φουγκραστεί καλύτερα. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Μπορείτε να δείτε κάποια από τα προσωπικά αντικείμενα που έχει φέρει η οικογένειά του να εκθέσει εδώ. Ναι. Είναι κάτι να μας πει η Κώστα Κοντολέα. Θέλω να δικαιολογήσω την ευχαριστία της Τέσης. Την Τέση τη γνωρίζω 4-5 χρόνια. Γνωριστήκαμε σε μια εκδήλωση βιβλίου της. Και από τότε έγινε η μικρή μου αδελφή. Αδελφής που δεν είχα, έγινε η μικρή μου αδελφή. Την παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή. Κόμμα το κόμμα, τελεία την τελεία στα βιβλία της. Μετά από ατέλειωτες κουβέντες στο τηλέφωνο και σε προσωπικό επίπεδο, σχηματίζονται και τα δικά της και τα δικά μου τα βιβλία. Βλέπω να ανεβαίνει ταχύτατα τα σκαλοπάτια της πραγματικής συγγραφής και ελπίζω κάθε φορά να είναι ακόμη πιο ψηλά, ακόμη πιο όρημη η γραφή σου. Πάντα θα είμαι κοντά σου, πάντως και το ξέρεις. Σ' αγαπώ πολύ. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Να σας πω, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, Άτσι, δεν σε είδα, Άτσι μου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους.